Παναστολογιώτα, εκπρόσωπε του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, Σεβασμιότητα Μητροπολίτα Πειραιώς, κύριε Πρόεδρε της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, αγαπητοί παρόντες. Το θέμα το οποίο θα συζητηθώ, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι προβληματισμοί και πρόταση για το μάθημα των θρησκευτικών. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο, αλλά φυσικά θα το συντομεύσω για να είμαι μέσα στα όρια τα οποία μου έχουν ορίσει. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών στην στοιχειώδη και μέσα εκπαίδευση και η διαρκή σειρά σύνοδος μου ανέθεσε να κάνω 2 εισηγήσεις, προσπάθησα να αντιμετωπίσω το σοβαρό αυτό θέμα κατά το δυνατόν αντικειμενικά, χωρίς να εκφράσω ακρότητες, όπως άλλωστε το κάνω σε όλα τα κείμενά μου, στα οποία χρησιμοποιώ επιχειρήματα και όχι συνθήματα, από τα οποία πάσχει ο σημερινός λόγος. Θεωρώ ότι η συνθηματολογική αντιμετώπιση των θεολογικών και εκκλησιαστικών θεμάτων είναι απαράδεκτη. Γι' αυτό μελέτησα διεξοδικά το θέμα, διαβάζοντας χιλιάδες σελίδες και αφιερώνοντας πολλές ώρες για να έχω πλήρη ενημέρωση. Η μελέτη αυτή διήρκησε πάρα πολύ καιρό, αλλά τελικά μου έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω μερικά βασικά σημεία που είναι ενδιαφέροντα, πάνω στα οποία στήριξα τις 2 εισηγήσεις μου. Από όλη αυτή τη μελέτη την οποία έκανα πάνω στο θέμα αυτό, κατέληξα σε μερικά συμπεράσματα, 4 από αυτά τα οποία θα σας αναφέρω. Το πρώτο συμπέρασμα. Έχει κατά καιρούς υποστηριχθεί από μερικούς ότι το μάθημα των θρησκευτικών που ίσχυε μέχρι το Σεπτέμβριο του έτους 2016 και το εξέφραζαν τα ισχύοντα μέχρι τότε βιβλία είχαν κατηχητικό και ομολογιακό περιεχόμενο και γι' αυτό θα έπρεπε να ετοιμαστούν νέα βιβλία που να καλύπτουν τις θρησκευολογικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Η άποψη αυτή που γραφόταν και επαναλαμβανόταν από πολλές κατευθύνσεις, από πολιτικούς αλλά και θεολόγους, ήταν καθαρά παραπλανητική, ψευδής και αποπροσανατολιστική. Η αλήθεια είναι ότι τα βιβλία αυτά εξέφραζαν ένα μάθημα που είχε πολλά προβλήματα, τα οποία είχαν επισημανθεί από την Εκκλησία και χρειάζονταν αναθεώρηση, αλλά ήταν κατεξοχήν γνωσιολογικά, πολιτισμικά και θρησκεολογικά και όχι ομολογιακά και κατηχητικά. Τελικά εντάσσεται στην προπαγάνδα η άποψη ότι τα τότε βιβλία διακρίνονταν για τον κατηχητικό και ομολογιακό τους χαρακτήρα και νομίζω ότι ευθύνονται όσοι εξέφραζαν τέτοιες απόψεις για δικούς τους λόγους ο καθένας από αυτούς. Για παράδειγμα, τα βιβλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα Λύκεια που γράφηκαν το έτος 1999 και ίσχυαν μέχρι το έτος 2016, τα έγραψαν οι θεολόγοι Χρήστος Γκότσης, πατήρ Γεώργης Μεταλλινός, Γεώργιος Φίλιας, Δημήτριος Μόσχος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του καιρού, Δημήτριος Δρίτσας, Στυλιανός Παπαλεξανδρόπουλος, Μάριος Μπέγζος, Θανάσης Παπαθανασίου. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι οι θεολόγοι αυτοί συνέταξαν κατηχητικά και ομολογιακά μαθήματα για τους μαθητές των Λυκείων? Δεύτερο συμπέρασμα. Δυστυχώς υποστηρίχθηκε από μερικούς ότι το μάθημα των θρησκευτικών, όπως διδασκόταν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 στα σχολεία, δεν ανταποκρινόταν στην ευρωπαϊκή πολιτική προοπτική, γι' αυτό θα έπρεπε να προσαρμοστούν κατάλληλα. Και το επιχείρημα αυτό ήταν παραπλανητικό, ψευδές και αντιεπιστημονικό, γιατί όπως απέδειξε η κυρία Ιωάννα Κομνηνού στη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Η ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής» που υποβλήθηκε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και νεκρίθη από τους αρμόδιους καθηγητές της σχολής αυτής, τα βιβλία των θρησκευτικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα με βάση τις αρχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του έτους 2003 ανταποκρίνονται πλήρως στην ευρωπαϊκή προοπτική. Τρίτο συμπέρασμα, υποστηρίχθηκε ότι πρέπει να γίνει ένα μάθημα που να το παρακολουθούν όλοι οι μαθητές, ακόμη και οι άθεοι,
οι άθρεσκοι, οι ετερόδοξοι και οι ετερόθρεσκοι και να είναι υποχρεωτικό για όλους. Αυτό το επιχείρημα, παρά την ενδεχόμενη καλή πρόθεση των συντακτών του προγράμματος, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει και γι' αυτό είναι παραπλανητικό και ψευδέστατο. Αυτό σημαίνει ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία και σε ένα δημοκρατικό κράτος κανένας άθεος, άθρησκος, ετερόδοξος και ετερόθρησκος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει ένα μάθημα με το οποίο να διδάσκεται το θρησκευτικό συναίσθημα και τις διδασκαλίες όλων των θρησκειών και των χριστιανικών ομολογιών που ενδεχομένως δεν τα πιστεύει. Εάν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, έστω κι αν το μάθημα είναι συγκριτιστικό και με δεδομένο την καλή πρόθεση των συντακτών του και των διδασκόντων, τελικά θα είναι αντισυνταγματικό και θα παραβιάζει τα ευρωπαϊκά καταστατικά κείμενα όπως τη Σύμβαση της Ρώμης, και πάνω σε αυτό υπάρχουν βέβαια οι σαφέστατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας την τελευταία τριακονταετία. Τέταρτον, κατά κόρον έχει υποστηριχθεί ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτιστεί μέσα από την προοπτική του λεγόμενου θρησκευτικού γραμματισμού και διατείνεται ότι η διάταξη της ύλης έγινε με βάση τη μέθοδο αυτή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολιτισμικής και πολυθρησκευτικής κοινωνίας. Ατυχώς, όσοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη αγνοούν ή θελημένα ή αθέλητα βασικά σημεία του λεγόμενου θρησκευτικού γραμματισμού ή τουλάχιστον απλοποιούν και παραποιούν τη μέθοδο αυτή. Ο καθηγητής σχολικής παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας του μαθήματος των θρησκευτικών του τμήματος θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Στογιαννίδης, όπως ακριβώς τα γνωρίζει και τα γράφει και ο πρόεδρος της ΠΕΘ που προεδρεύει σήμερα σε αυτήν την ημερίδα, ο κύριος Ηρακλής Ρεράκης, κάνει εύστοχες παρατηρήσεις για τη διαφορά μεταξύ της φιλελεύθερης θεώρησης της θρησκευτικής αγωγής του Ρόμπερτ Τζάκσον και του θρησκευτικού γραμματισμού του Άντριου Ράιτ. Σύμφωνα με τη θεωρία της φιλελεύθερης θεώρησης της θρησκευτικής αγωγής του Τζάκσον, κάθε άτομο πρέπει να έχει ελευθερία πάνω στα θρησκευτικά θέματα και να ανέχεται το διαφορετικό. Επίσης, όλες οι θρησκευτικές παραδόσεις έχουν και όμοια χαρακτηριστικά που εκφράζουν την κοινή εμπειρία. Σύμφωνα όμως με την αντίθετη θεωρία, τη θεωρία του θρησκευτικού γραμματισμού του Ράιτ, οι μαθητές που διδάσκονται το θρησκευτικό μάθημα πρέπει να συνειδητοποιούν τα βασικά σημεία των θρησκευτικών στοιχείων της δικής τους παραδόσεως, να τεκμηριώνουν την άποψη για το πώς επέλεξαν συνειδητά να ακολουθήσουν τη δική τους παράδοση και να αναπτύξουν τις δεξιότητες να διαλέγονται με άλλες θρησκευτικές πεπιθήσεις, με επιχειρήματα. Αυτός είναι ο θρησκευτικός γραμματισμός. Από τη σαφή διάκριση μεταξύ αυτών των δύο απόψεων της θρησκευτικής αγωγής φαίνεται ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών περισσότερο ανταποκρίνεται στη φιλελεύθερη θεώρηση της θρησκευτικής αγωγής του Τζάκσον παρά στη θεωρία του θρησκευτικού γραμματισμού του Ράιτ, την οποία θεωρία επικαλούνται οι συντάκτες του νέου προγράμματος σπουδών. Έχει παρατηρηθεί ευστόχως ότι υπάρχουν τρία μοντέλα διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι το ομολογιακό μάθημα που χαρακτηρίζεται ως διδασκαλία της θρησκείας. Το δεύτερο είναι το θρησκευολογικό μάθημα που χαρακτηρίζεται ως μαθαίνοντας για τη θρησκεία. Και το τρίτο είναι το πολυπολιτισμικό μάθημα που χαρακτηρίζεται ως μαθαίνοντας από την θρησκεία. Φαίνεται επομένως ότι το αναλυτικό πρόγραμμα που ίσχυε στην Ελλάδα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 συνεδίαζε την πρώτη και δεύτερη κατηγορία, ενώ το πρόγραμμα σπουδών ανήκει κυρίως στην τρίτη κατηγορία που είναι μαθαίνοντας από την θρησκεία και ουσιαστικά παραμπέμπει σε ένα συγκριτισμό. Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει σαφέστατη διαφορά μεταξύ του αναλυτικού προγράμματος
επί τη βάση του οποίου είχαν συνταχθεί τα βιβλία, τα οποία ίσχυαν μέχρι το 2016, και του προγράμματος σπουδών, όπως έχει παρατηρήσει επιστημονικά ο καθηγητής κύριος Ιωάννης Φίκαρης. Παρατηρώντας τη μέθοδο προγράμματος των σπουδών, βλέπει κανείς ότι καταργεί την ιστορική διάρθρωση της ύλης και εισάγει την αποσπασματικότητα της θεματικής πραγμάτευσης. Προσεγγίζει φαινομενολογικά τα θέματα, καταργεί μια μεθοδική και επιστημονική έκθεση της ύλης από ειδικούς επιστήμονες και αφήνει στον αυτοσχεδιασμό και το φιλότιμο του διδάσκοντος την κατάρτιση των θρησκευτικών γνώσεων, στηρίζεται στη θεωρία της κοινωνικής αναδόμησης, που σημαίνει την απομάκρυση των ανεπιθύμητων πτυχών της κουλτούρας μιας κοινωνίας και την αντικατάστασή τους με άλλες περισσότερες επιθυμητές. Γενικά, στον αγώνα για την επικράτηση του νέου προγράμματος σπουδών χρησιμοποιήθηκαν πολλά αστήρικτα επιχειρήματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αφενός μεν για να υπονομεύσουν και να εξουδετερώσουν το ισχύον τότε αναλυτικό πρόγραμμα, αφετέρου δε για να υποστηρίξουν το νέο πρόγραμμα σπουδών. Δυστυχώς προς το παρόν δεν μπορούν να αναφερθούν, τουλάχιστον από μένα, μερικές άλλες σημαντικές λεπτομέρειες του θέματος αυτού, που δείχνουν για το πώς ενεπλάκει το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών μέσα σε διάφορες άλλες παραμέτρους. Άλλωστε, εκείνο που με ενδιαφέρει στη φάση αυτή είναι η κατά το δυνατόν σύντονη προσπάθεια επίλυσης του θέματος, ύστερα και από τις σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό σημαίνει ότι τα όσα αναφέρθησαν πιο πάνω δεν είναι ο τελικός μου λόγος. Στην εισήγησή μου που έκανα στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τον Ιανουάριο του 2016 με τους κοσμήτωρας και τους προέδρους των δύο θεολογικών σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, των δύο θεολογικών συλλόγων, είτε βασικά της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων ΠΕΘ και του Θεολογικού Συνδέσμου Καιρός, όπως και του Μητροπολίτου Κεσαριανής Βίρανος και Μητού κ. Δανιήλ και του Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου κ. Θεοδόρου Παπαγεωργίου, ανέπτυξα την ιστορία του θέματος από τις κατά καιρούς συζητήσεις στην Ιερά Σύνοδο. Μελέτησα όλα τα πρακτικά, τόσο της Ιεράς Συνόδου, της Διαρκούς, μερικές φορές και της Ιεραρχίας, κυρίως της Διαρκούς, τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια, και τα έχω όλα αυτά στη διάθεσή μου και γνωρίζω τι ακριβώς έγινε από πλευράς Εκκλησίας. Το περιεχόμενο από όλα αυτά βγαίνει ότι το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών που ίσχυε έως τότε ως προς τις αποφάσεις του Συμβούλου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου Αχανίων του 2012 και ανέλησα και τον παραπλανητικό χαρακτηρισμό τους ως κατηχητικά και ομολογιακά, όπως και έκανα ανάλυση του τότε προγράμματος και του προτινόμενου νέου προγράμματος σπουδών. Στο τέλος, κατέθεσα συγκεκριμένη πρόταση για την επίλυση του θέματος, η οποία ήταν συγκερασμός των όλων των πραγμάτων και των απόψεων που είχαν διατυπωθεί, η οποία είχε μια πλήρη ανάλυση που κατέληγε σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι το εξής, εντός εισαγωγικών. Να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στο τρέχον πρόγραμμα, το αναλυτικό της εποχής εκείνης, με τη δική του θεματική μεθοδολογία, στο οποίο όμως να γίνουν μερικές βελτιώσεις, εντάσσοντάς το στα σύγχρονα παιδευτικά δεδομένα, οπότε να εισαχθούν σε κάθε βιβλίο, όχι σε κάθε μάθημα, μερικά κεφάλαια θρησκεολογικά, ανάλογα με τη θεματολογία του βιβλίου, αφού όμως δοθεί προτεραιότητα στην Ορθόδοξη παράδοση, την οποία ακολουθεί η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, αλλά και να χρησιμοποιηθούν ως εφαρμογές και τα καλά στοιχεία του νέου προγράμματος σπουδών. Αυτή η πρόταση, έλεγα, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, τις αποφάσεις των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων της χώρας μας και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ωστόσο, μόνον οι ετερόδοξοι, οι ετερόθεσκοι και οι άθεσκοι
έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να ζητήσουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως, με την υποχρέωση όμως να διδαχθούν άλλο μάθημα. Αυτή ήταν η πρόταση που έγινε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και μετά την εισήγησή μου, όταν έγινε στην κοινή συνεδρίαση με τους καθηγητές των θεολογικών σχολών, μετά την εισήγησή μου με τη σαφή διατυπωμένη αυτή πρόταση, εκφράστηκαν οι παρόντες κοσμήτωρες των θεολογικών σχολών και οι πρόεδροι των τμήματων αυτών, οι οποίοι μετέφεραν και τις απόψεις των υπολείπων καθηγητών και επεκρότησαν, αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω, επεκρότησαν πλήρως την πρόταση αυτή, με θετικούς χαρακτηρισμούς για την όλη συγκρότηση της εισηγήσεως, τους οποίους βέβαια μπορεί κανείς να διαβάσει το βιβλίο που εξέδωσα για το θέμα αυτό. Η πρόταση αυτή, η οποία υιοθετήθηκε από την ιεραρχία του Μαρτίου 2016, έχει ισχυρά ερίσματα. Καταρχάς, τα βιβλία που ίσχυαν τότε δεν συνιστούν κατήχηση, ούτε είναι ομολογιακό μάθημα, αφού η κατήχηση είναι έργο της Εκκλησίας και αποβλέπει στη μείωση, στη μίηση, στην εσωτερική ζωή της Εκκλησίας. Το μάθημα των θρησκευτικών, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση, ήταν αυστηρά γνωσιολογικό, που προσέφερε θεολογικές γνώσεις. Ήταν πολιτιστικό, παρουσιάζοντας τον πολιτισμό της χώρας μας, και θρησκεολογικό, που ενημερώνει για τα θρησκευτικά και κοινωνικά ρεύματα που επικρατούν στον κόσμο, πράγμα που ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα. Έπειτα, η πρόταση αυτή δεν ήταν ακραία, ούτε συντηρητική, και πλέον είναι συνισταμένη όλων των μέχρι τότε απόψεων. Μόνον άνθρωποι που διακρίνονται από διάφορες ιδεαλιστικές απόψεις, ίσως και σκοπιμότητες, δεν την αποδέχονται. Επιπλέον, η πρόταση αυτή κινείται μέσα στην προοπτική του συνταγματικού πλαισίου και των ευρωπαϊκών δεδομένων. Αρκεί βέβαια οι συγγραφείς των βιβλίων να είναι οι κατάλληλοι, διαθέτοντες άρτιο επιστημονικό εξοπλισμό, διδακτική πείρα του μαθήματος της τάξης των σχολείων και ανοιχτό ορίζοντα σκέψης. Θα πρέπει να προσθέσω ότι τελευταία εξεδόθη ένα βιβλίο της κυρίας Ιωάννας Κομνηνού, καθηγήτριας στο πρώτο πειραματικό λύκειο Αθηνών, του οποίου βασικό θέμα είναι η παρουσίαση των αναλυτικών προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στο πρώτο πειραματικό λύκειο Αθηνών, Γενάδιο, το 2015, καθώς επίσης και η αξιολόγησή του. Η συγγραφέας, έχοντας δυνατή θεωρητική υποδομή, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα που ίσχυε τότε με ανάλογη προσαρμογή, ώστε να ενισχύσει την κριτική αντιμετώπιση της γνώσεως με τη συνεργασία και την ανοχή της διαφορετικότητας. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, διαπίστωσα ότι ήταν δυνατόν να εξυγχρονιστούν τα βιβλία που εγγράφησαν τότε βάσει των αναλυτικών προγραμμάτων που ίσχυαν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016, τα οποία προσέφεραν γνώση για την εκκλησιαστική ζωή και τις άλλες θρησκείες με νέες μεθόδους, χωρίς να χρειαστεί να οδηγηθούμε στο νέο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο παρατηρούνται μίξεις πολλών θρησκειών και ένας συγκριτισμός. Χωρίς τότε να γνωρίζω αυτή την προσπάθεια, όταν τον Ιανουάριο και Μάρτιο του 2016 έκανα τις εισηγήσεις στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και στην Ιεραρχία και διατύπωσα σχετική πρόταση, συνέπεσα κατά βάση σε αυτήν την πρόταση που στηρίζεται σε επιστημονολογικές αρχές. Το ίδιο ακριβώς τέτοιες προτάσεις και τέτοια έργα έχει κάνει και ο κύριος Ρεράκης στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής. Και γι' αυτό λέω γενικά, με λυπεί το γεγονός ότι αν και υπάρχουν ρεαλιστικές προτάσεις, σαν αυτή που προανέφερα και άλλες, απορρίπτονται αδέξια και επιλέγονται άλλες που κινούνται σε άλλη κατεύθυνση, και αυτό σε βάρος του μαθήματος των θρησκευτικών και της ίδιας της παράδοσης του τόπου μας, που είναι πράγματι οικουμενική και ανθρώπινη. Καταλήγω λοιπόν στο διατάφτα, το συμπέρασμα, για να είμαι μέσα στα πλαίσια του χρόνου. Το συμπέρασμα είναι ότι η πρόταση που κατέθεσα τον Ιανουάριο του 2016 και έγινε αποδεκτή από τη Διαρκή Σύνοδο, από τις θεολογικές σχολές και από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος το Μάρτιο του 2016, είναι η κατεξοχήν αντικειμενική ρεαλιστική πρόταση
που ανταποκρίνεται στη βελτίωση και επικαιροποίηση του μαθήματος των θρησκευτικών σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ομολογία του Συμβουλίου της Αποκρατίας. Νομίζω δε ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι δύο πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, άρα λοιπόν στηρίζουν κατεξοχήν αυτή την πρόταση η οποία δόθηκε και έγινε στην ιεραρχία και πήρε απόφαση η ιεραρχία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των θρησκευτικών. Δηλαδή, όταν διαβάσει κανείς, θα μας πούν και οι καθηγητές και οι δήμονες γύρω από τις αποφάσεις, αλλά τις διάβασα προσεκτικά. Όταν διαβάσει κανείς αυτές τις αποφάσεις, δεν υποστηρίζουν ένα μάθημα για να παράγει χριστιανούς ή καλούς χριστιανούς, όπως δυστυχώς σχολίασαν μερικοί, αλλά κινούνται στην προοπτική να μάθουν οι μαθητές την παράδοση του τόπου τους και να αποκτήσουν γνώσεις και άλλων θρησκευτικών παραδόσεων χωρίς να κάνουν μίξη. Ο ειδικός νομικός σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κύριος Θεόδωρος Παπαγεωργίου, σε πρόσφατο κείμενό του, το οποίο θα δημοσιευθεί με τίτλο «Μάθημα θρησκευτικής ταυτότητος ή μάθημα διαθρησκειακού διαλόγου», σχολιάζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 660 του 2018 της Ολομέλειας και μεταξύ άλλων γράφει ότι «Η πλειοψηφία της Ολομέλειας συνειδητοποίησε ότι τα προγράμματα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών δεν αποβλέπουν κυρίως να αναλύσουν τις θεολογικές διαφορές, αλλά να αναδείξουν ηθικές, κοινωνικές, πολιτικές, αισθητικές και λογογραφικές ομοιότητες των εκφάνσεων του θρησκευτικού φαινομένου από ένα εξωτερικό σημείο παρατήρησής του». Με αυτό κρίνει τα προγράμματα των σπουδών. Θέλω δε να παρατηρήσω ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση και μάλιστα στη σκέψη 18 ακυρώνει μεταξύ άλλων την απόφαση του Υπουργού Παιδείας για το πρόγραμμα σπουδών, διότι η διδασκαλία των θρησκευτικών εισαγωγικά πρώτον είναι ελλειπής κατά περιεχόμενο, δεύτερον δεν είναι αυτοτελής, αμυγής και διακριτής σε σχέση με τη διδασκαλία στοιχείων αναφερομένων σε άλλα δόγματα ή θρησκείες, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους μαθητές ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Διδασκαλίας, και τρίτον δεν είναι επαρκής από την άποψη του χρόνου που διατίθεται για αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να βελτιωθεί, και εδώ θέλω να καταλήξω, όσες αλλαγές κι αν γίνουν, διότι είναι εντελώς διαφορετική η δομή του. Είναι δηλαδή πρόβλημα δομικό και επιστημονικό-παιδαγωγικό. Αντίθετα, μάλιστα, αυτή η σκέψη ευνοεί την επαναφορά του αναλυτικού προγράμματος σύμφωνα με την απόφαση της Ιεραρχίας του Μαρτίου 2016. Ακόμη, η ίδια η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 660-2018 γράφει για το πρόγραμμα σπουδών στη σκέψη 18. Εισαγωγικά, στις εν λόγω ελλείψεις εντάσσεται και η μη οριοθέτηση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Διδασκαλίας με επισήμανση των χαρακτηριστικών της στοιχείων που την διακρίνουν από άλλα χριστιανικά δόγματα και άλλες θρησκείες, η διδασκαλία στοιχείων της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως δεν γίνεται αυτοτελώς και διακριτός, αλλά εκ παραλλήλου. Ο κύριος Θεόδωρος Παπαγεωργίου παρατηρεί πάνω στη σκέψη αυτή. Πρέπει να προσεχθεί ότι η πλειοψηφία αναφέρεται με γνωσιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης και όχι με όρους δογματικού φρονήματος ή θρησκευτικού συναισθήματος. Γι' αυτό παραλείπει χαρακτηριστικά κάθε νήξη στο ενδιάθετο ζήτημα της καλλιέργειας πίστης. Για τον ίδιο λόγο, η κρίση της πλειοψηφίας δεν εντοπίζει ως ελάττωμα στους εκπαιδευτικούς στόχους ή στο διδακτικό υλικό την έλλειψη, παραδείγματος χάρη, έξαρσης ή αξιολογικής ανάδειξης της Ορθόδοξης πίστης. Αντίθετα, εστιάζει σε ζητήματα δομής και έκθεσης της ύλης και μεθοδολογίας. Μετέρχεται δηλαδή παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια που αναφέρονται στο γνωστικό υπόβαθρο της ανάπτυξης ταυτότητας, η οποία προϋποθέτει ολοκληρωμένη και αυτοτελή
διδασκαλία κάθε θρησκευτικής παράδοσης. Και η παριθμό 926-2018 απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνει την υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα σπουδών στα Λύκεια με την, μεταξύ των άλλων για την ποσοτική και ποιοτική ανεπάρκεια, για την σύγχυση που δημιουργεί, για το ότι δεν οριοθετείται η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού ως προς τα δόγματα, τις ειδικές αξίες και τις παραδόσεις της. Αλλά προσέξτε, ούτε οριοθετούνται μεταξύ τους οι διδασκαλίες των άλλων χριστιανικών ομολογιών και άλλων θρησκειών, καθώς επίσης παρέχεται ελλιπής πληροφόρηση για τις άλλες χριστιανικές ομολογίες και θρησκείες. Κατά συνέπεια, η απόφαση της Ιεραρχίας του Μαρτίου 2016 είναι η κατεξοχήν ρεαλιστική και ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αγαπούν το μάθημα των θρησκευτικών. Ενώ, εάν παρατηρηθεί να κάνουμε διάλογο για διόρθωση του νέου προγράμματος, δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθεί, γιατί είναι άλλη η δομή του. Και επομένως, αυτή η απόφαση της Ιεραρχίας του 2016 είναι ολοκληρωμένη για όσους ενδιαφέρονται για την ενημέρωση των μαθητών και για όσους αποδέχονται το Σύνταγμα της χώρας, όπως ερμηνεύεται αυθεντικώς από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είμαι ακριβώς την ώρα μου, 25 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε το σεβασμιότατο, την εμπεριστατωμένη και στοιχειοθετημένη όπως πάντα εισήγησή του. Πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Αντωνίου, ήθελα να σας πω ότι βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος, βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα με αυτή την ευκαιρία που ήρθε εδώ για τους αγώνες που κάνει πραγματικά και χωρίς να του το ζητήσουμε για το μάθημα των θρησκευτικών, για τις επερωτήσεις του και όλα όσα κάνει για μας. Να σας πω ότι είναι και θεολόγος και μέλος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας.